το φεγγάρι απόψε θα σου τραγουδώ. Το πιο παράξενο του έρωτα τραγούδι. Μοιάζει παράπονο από κόσμο μαγικό. Μοιάζει της άνοιξης αθέατο λουλούδι. Κι αν δεν ακούς που τραγουδάω κι όσα σου λέω μυστικά μου, σίγουρα ακούς πόσο πονάω που δε σε έχω πια τώρα μου. Άντε να είμαστε καλά. Άντε υγεία, να είμαστε καλά. Υγεία. Άλλη μια εκπομπή ξεκινά. Ξέρεις πώς λέγεται αυτή η εκπομπή που έχει έρθει? Δεν ξέρω, τίποτα δεν ξέρω. Τίποτα, δεν σου έχει πει κανείς, δεν σε έχει ενημερώσει κανένας, τίποτα έτσι. Δηλαδή εσύ. Θα μπορούσες. Δηλαδή, άνοιξες την πόρτα και μπήκες. Λοιπόν, αυτή η εκπομπή λέγεται και θέλω την άποψή σου: η τέχνη σώζει ζωές. Το βιώνω τώρα. Αυτό έλεγα σε ένα φίλο μου χτες. Του λέω: δεν ξέρω, παιδιά, έλειπα 13 χρόνια. Από Αθήνα. Έχω πάθει την πλάκα μου. Δεν μπορώ να προσαρμοστώ. Είναι σαν να είμαι στον προηγούμενο αιώνα κανονικά. Δεν μπορώ. Με έπιασε στα 13 χρόνια, τι έκανα. Έκανα μόνο την Γκέμα του Λιαντίνη πριν από 4 χρόνια. Πόσο 4-5 χρόνια. Μετά ετοίμασα τον Πλούταρχο το περί του μη δανείζεστε και με πιάνει ο κορονοϊός. Λέω θα πάω στο χωριό, θα κάτσω. Ένα μήνα, δύο, τρεις μήνες. 4 χρόνια. Έχω λαλήσει. Και λέω τώρα ανέβηκα να κάνω την τριωδία. Αυτό το θυμάσαι. Πολύτερο. Το είχα κάνει με τη Σωτηρία τη Λεωνάρδο αυτό. Και θα το κάνω τώρα ξανά, γιατί είναι ένα κείμενο που λέει, τα λέει όλα. Λοιπόν, όπως καταλάβατε... Ναι, όπως καταλάβαμε, είναι, έχουμε τη χαρά και την τιμή, όπως συνηθίζει να λέγεται, αλλά το εννοούμε κιόλας, να έχουμε κοντά μας τον Νίκο τον Καλογερόπουλο, τον υπέροχο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εδώ στο χώρο του κρατερού του Κατσούλη, το Μόντος... Τι ωραίο χώρο, μπράβο σου, Μαγκά. Σε ευχαριστώ πολύ. Μόντος Βιβέντη. Και κάνετε εδώ κάνουμε σεμινάρια, κάνουμε ομιλίες, δηλώσεις, εκδηλώσεις, παρουσιάσεις. Αυτό πήγα να κάνω και εγώ στο Τρενοτεχνείο κάτω στην Κυπαρισία και είπα πετανά. Γιατί τσάμπα το έκανα. Τι θα. Θα βάλω γύρια τώρα μέσα. Θα βάλω γύρια σου. Εδώ δυστυχώς δεν έχουμε κοντά. Δεν έχει γύρια. Δεν έχουμε γύρια. Έχετε ανθρώπους όμως εδώ. Ναι, έχουμε καλούς φίλους και καλούς ανθρώπους και μας ακολουθούν και έχουμε κάνει ωραίες ομάδες εδώ και λέμε πράγματα. Μπράβο. Για πες μου κάτι. Ένας από τους λόγους που ξεκουνήθηκα από κάτω ήσουν και εσύ, να το ξέρεις. Αλήθεια. Γιατί είπα, λέω ότι έκανα, πήγα 72. Λέω, ό,τι μπόρεσα έκανα, έντοιμα, δεν τρέπομαι για τίποτα που έκανα. Να ράξω. Άμα δεν μπορεί να ράξει. Όταν γύρω-γύρω γίνεται τη πουτάνα στο κάγκελο, μπορεί να ράξει. Πες μου κάτι. Τι είναι αυτό που σε ενοχλεί πιο πολύ από όσα γίνονται γύρω-γύρω και βουρλίζεσαι? Όλα. 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 Αλήθεια. Με πίκρα το λέω. Όλα. Υπάρχει τρόπος, πιστεύεις, να η τέχνη να λειτουργήσει σαν καταλυτικό στοιχείο για να αλλάξουν πράγματα? Ξέρεις πόσο σιγά. Η πιο πολύ λειτουργεί για μας. Για μας που την κάνουμε. Που δεν θέλουμε να βουτυχθούμε έτσι μέσα στη... σε όλη την μπούχλα εδώ κάτω. Εντάξει. Δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Και είναι πιο πολύ για μας, λες, παρά... Πιο πολύ για μας. Ναι, τώρα εγώ για να γιατρευτώ κάνω εδώ θέατρο. Το έχω ανάγκη. Να πιαστώ από κάπου. Πού να πιαστώ, τη Βουλή. Θα πάω. Στο τρένο να πω. Πού να πω. Δεν μου λες. Σου έχει σώσει πολλές φορές η τέχνη τη ζωή σου. Βέβαια. Καταρχήν μου δεν έχει ομορφύνει. Δεν συζητάω. Γι' αυτό και δεν την πρόδωσα ποτέ. Εγώ δεν έκανα πράγματα. Δηλαδή, αν έχω πει
10 ναι, έχω πει 110 όχι. Αυτό που λέγαμε, ότι η καριέρα χτίζεται. Ναι, αυτό το λένε πάντα. Δεν το έκανα για την καριέρα μου όμως αυτό. Ναι, ναι, ναι. Δεν έκανα την καριέρα μου, θα είχα βγάλει φράγκα, θα είχα κάνει βιντεοτενίες που μας δίνανε τότε όταν ήμουν εγώ στα ντουζένια μου 5 εκατομμύρια την ταινία. Δραχμές. 5 εκατομμύρια. Μια βδομαδούλα. Και διάβαζα τα σύγκαλα. Και το κάμπινγκ για βιντεοτενία το πηγαίναμε. Τι δεν έγινε, γιατί το λέω, θα το κάνουμε βιντεοτενία, αλλά θέλω να το κάνω 3 εβδομάδες να κάνω το γυρίσω. Εντάξει, μου άρεσε στην αρχή, μετά όσο προχώραγε η δουλειά μου, πάνε 2 εβδομάδες και στην τελευταία μου λέει, κοίτα, μια εβδομάδα, μια μισή το πόλι. Λέω, ωραία, δεν το κάνω, αλλά θα το κάνω, του λέω, του υπεύθυνου εκεί στον Αντένα που ήταν τότε. Θα το κάνω, του λέω, θα το κάνω σειρά. Και όπως έγινε σειρά, κοίτα τι ωραία σειρά που έγινε. Πολύ. Έχουν περάσει 40 χρόνια και πόσο, 40, πόσο, πάρα, 40 χρόνια. Και το βλέπεις και λες, το χαίρεσαι. Αλήθεια. Έτσι είναι. Να σου πω κάτι. Ποιες ήταν οι στιγμές που χάρηκες πολύ. Που χάρηκες πολύ. Μου πες, γι' αυτό ήρθα στη ζωή, γι' αυτό γεννήθηκα, αυτό που χάρηκες όμως. Στιγμές που χάρηκα, φίλε, και που χαίρομαι ακόμα. Ήταν ξυπνάω το πρωί και περιμένω τον ήλιο να βγει, αυτό το φως που κάνει παπα, 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 και φύγει. Και ξαφνικά βγαίνει ο ήλιος, όταν τον χαιρετάω. Αυτές είναι οι στιγμές που χαίρομαι. Αν περίμενα να χαρώ από τα... τα συμπαραμαρτούντα, άστο. Στην τέχνη. Στην τέχνη όλα, ό,τι έκανα το ευχαριστήθηκα. Ό,τι έκανα. Ό,τι έκανα, ευχαριστήθηκα. Και... Στην Αθηνά και Χειρακίνη, γι' αυτό την έχω. Στην Αθηνά και Χειρακίνη, γιατί είχα στο μυαλό μου, είχα πλάνο τι θέλω να κάνω. Δεν ήθελα να βγω για να μου παράνε μπαλαμάκια για να κάνω άλλη μια ταινία. Ήθελα να, αυτό που κάνω να έχει νόημα και να έχει και... Είχες το πλάνο, είχες και το μαγνήτη όμως να τραβήξεις αυτές τις προτάσεις ή εκείνοι σε βρίσκανε γι' αυτό. Είχες δώσει στίγμα. Πώς έγινε αυτό. Όχι, μπορώ να σου πω... Είχες το μαγνήτη. Μάλλον. Γιατί δεν έκανα και τίποτα. Μπορώ να σου πω πολλές φορές έκανα τα αντίθετα. Τα αντίθετα έχω πει. Στο ρεμπέτικο, πώς έπαιξα, ας πούμε. Εμένα μου το έχεις πει. Με φωνάζει ο Φέρης να παίξω και μου δίνει το ρόλο του Φόντα που χόρευε το Ζεμπέκικο. Γιατί με είχε δει μια φορά που χόρευα Ζεμπέκικο. Παλιά σε ένα πάρτι που είμαστε. Και με θυμήθηκε, τσάκα. Διαβάζω το σενάριο και τρελαίνουμε. Λέω να σου πω. Τον Μπάμπη, τι του είπα τώρα, τον Τσιρίκη, του λέω ρε φίλε γουστάρα τον Μπάμπη, μου λέει τον Μπάμπη, τι μου έπρεπε να τον κάνει ρε, τον κάνει Σπύρος ο Φωκάς, μου λέει 2 μέτρα, εσύ είσαι 1,5 μου λέει, του λέω εντάξει σου είπα τι μου αρέσει τον λέω ρε. πέρασε καιρός, χάλασε η δουλειά με τον Αμερικάνο, τον παραγωγό, ναι, ναι. Είχε έρθει αυτός με τη γυναίκα εδώ πέρα, νοικιάσαμε μια ολόκληρη πολυκατοικία, η παραγωγή να πάει, η κάργα. Και κάτι γίνεται στο τέλος. Ο Έρος μπήκε στη μέση και τα έκανε όλα λίμπα. Ο Σπυράκος, να είναι καλά εκεί που είναι. Σπυράκο μου, καλέ. Τα φτιάξαμε την κόμμενα του. Με τη γυναίκα του παραγωγού. Χάλασε το παραμύθι. Χάλασε και το μικρόφωνο, θα το πάρω εγώ μόνο, μην φοβάσαι. Λοιπόν, και μετά που λες, άκου τώρα. Έχω πάει εγώ στη Γερμανία και κάνουμε τους Gastarbeiter, ένα σύρια. Με τον Βασίλη τον Χριστομόγλου. Λέω, για κάτσε ρε να πάρω. Α, είχαν βγει, θυμάστε τότε τα κινητά με τα μπιμπικ που το βάζαμε. Μπιμπιμπιμπιμπιμπ. Ναι. Λέω, να δω πιάνει από τη Γερμανία. Για τον τηλεφωνητή σου, να ακούσει τον τηλεφωνητή σου, ναι, που το ενεργοποιήσαμε. Ναι. Και ακούω το Φέρι, με έχει πάρει 5 φορές. Και στο τέλος μου λέει, ρε, για τον Μπάμπη σε θέλω. Τέλειο. Λέω, τι θέλει ο Μπάμπη με θέλει. Αυτή άκου τι είχε γίνει, δηλαδή, γιατί πώς σε πάγε, λέω ότι εγώ τα έκανα όλα, δεν τα έκανα, κάποιος ένα χέρι από πάνω, ωραίο δηλαδή, και το ευχαριστώ γι' αυτό. Έχει πάει ο Ζερβουλάκος, ο Μαγαρίδης, ο Γιώργης, μαζί με το γιώκα του, τον Τάκη, έχουν πάει στη Θράκη να κάνουν, στα Πομακοχώρια, να κάνουν ένα ντοκιμαντέρ. Και κατά σύμπτωση, παίζει στην Ξάνθη η ταινία του Μπουντούρη, το «Είμαι».
παίζω εγώ που κάνω το ένα νταβάτζι και η Λίδια Ελένα σε κάνει την κυρία. Και πάνε πέρα να το δούνε. Δεν είχαν πού να πάνε κιόλας. Και ξαφνικά ψάχανε για μπάμπι εδώ μεταξύ. Ψάχανε για μπάμπι γιατί έγινε το μπέρδεμα που έγινε. Πήραν το Νίκο του Ξανθόπουλο, ο οποίος ήταν στην Αμερική με συμβόλαιο για 8 μήνες και δεν μπορούσε να έρθει κτλ. Και έτσι έρθει ο μπάμπι και λέει να σου πω, ρε, μήπως είχε δίκιο το κολοπεδάκι που μας έλεγε ότι θέλει να κάνει τον μπάμπι. Του λέει να του φέρει το και το για δε στην ταινία. Και με παίρνει ο Φέρης και κούμπωσε η δουλειά. Δεν το πίστευα κι εγώ. Και έγινε ο μπάμπι. Αλλά πώς να σου πω, το χάρηκα τόσο πολύ. Μα όταν το πρωτοδιάβαζα, τον Τσιτσάνι τον είχα και τον έχω εδώ. Τον κουβαλάω στην ψυχή μου, τον Μάρκο, τον Τσιτσάνι. Εγώ με αυτούς μεγάλωσα. Και μεγάλωσα μάλιστα και με την παρέα. Με τον Μπαρμπακώστα το Ρούκουνα. Την Άννα τη Χρυσάφη. Τη Γεωργακοπούλου. Τον Κερομίτη. Τον Καλφόπουλο. Όλους αυτούς τους μάγκες. Ο Μπαρμπακώστας και όλα δεν είχε παιδιά ο Ρούκουνας και μ' αγαπούσε πολύ. Έμουνα και το οποίο είχα κάνει το ξεστό Χριστό, έκανα τη μετρημένη πολιτεία. Στη μετρημένη πολιτεία μάλιστα για να βρω το κούρδισμα της φωνής. Έλεγα ένα τραγούδι του Μπαρμπακώστα και γούσταρε ο Μπαρμπακώστας. Και του έλεγα, κοίτα τι λέω, είναι μέσα στο. Τώρα είναι, πώς έμεινε ρε παιδί με αυτό. Είχα μια αρφίλα και για να βρω τη φωνή. Ήταν έτσι, μου μίλαγε έτσι, «Μάνα μου, δώσ' τη δω μου, πονή» και μετά δεν και μίλαγα εσύ. Και ο Μπαρμπακώστα, πίνα πάντα για μας, Νικόλα, εγώ μου λέει, πώς μου λέγε, «Οξαπάδικο και από κακιά γυναίκα». Οξαπάδικο. Δεν θα σου πω ότι αυτή, ρε παιδί μου, ήταν η... Έτσι μεγάλωσα εγώ από το Τσιρικάκι. Το χωριό που ήρθα, το χωριό. Ανεμοκατεβαίναμε με τα αυτοκίνητα που ξεφορτώναμε στη Λαχαναγορά. Φορτώναμε κάτι, έχουμε και πεφτήκαμε σημεία, φιλιατρά και βαρύσι. Βάλαβες. Λοιπόν, αυτά. Αλλά όλο, μόνο εγώ μιλάω. Πες και εσύ τίποτα. Όχι. Άμα ήταν, θα είχαμε καλέσει. Άμα ήταν, θα κάναμε δυο μας τη συζήτηση, να είχαμε καλέσει τον Γιώργο. Ναι. Σε καλέσαμε για να ακούσουμε εσένα πιο πολύ. Εσένα θέλουμε να ακούσουμε. Σοπαρέ. Μα τώρα τι. Δεν μου λες. Έλα. Τελικά. Μετά να ποδάρισες στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στην ηθοποιία και στο άλλο ποδάρισες στη μουσική, στο τραγούδι, στη σύνθεση, στο γράφει στίχο. Είναι το ίδιο πράγμα. Φίλε, αυτό είναι ναι, το ίδιο για να σου πω. Το ίδιο είναι. Ναι, να σου πω. Θα χαζουλάθει πολλά τούτα εδώ που βλέπω και έχω συγκάθει. Είδα λιώς να είχα σαλτάρι, θα χαζουλάθει πολλά τούτα εδώ που βλέπω και έχω συγκάθει. Κατεβήκανε κι ούτε όμολο ούτε σβόντι δεν αφήκανε και το χάρο λένε ακόμα κογιονάρανε να μη δεχιώτε επιβάτες που σαλταράνε. Και το χαρό λένε ακόμα κογιονάρανε.
Την επόμενη φορά που θα έρθω σαν μουσικός. Εντάξει. Γιατί το χρωστάω. Το άφησα. Το χρωστάω στον άλλο μου μισό. Ναι, 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 έτσι, έτσι. Ήθελα να μάθω μπουζούκι από παιδάκι. Μωρό, που έρχονταν τα πανηγύρια, στα πανηγύρια, κοίτα. Και... έχει πάρει ο πατέρας μου στο σπίτι τους οργανοπαίχτες να φάνε, ρε παιδί μου, στο χωριό, πώς κάνει το τραπέζι, γνωστά. Και πάω εγώ, έχουν έρθει άλλοι με τα μπουζού, με τα οργανά τους, και έχουν βάλει μέσα στο σαλόνι τα μπουζού και έχει λέει, να το πάρω και εγώ να το παίξω. Το βγάλω, το παίρνω και πίσω. Και γρήγορα, πω, πω, και έρχεται ο πατέρας μέσα και μου πιάνει ποταφή και με σηκώνει να πάω. Και μου λέει, σε ξανάρθουμε αυτό το ζητιανό ξύλο, θα σου σπάσω το κεφάλι. Ζητιανό ξύλο. Ζητιανό ξύλο. Έτσι λέγανε. Ζητιανό ξύλο. Όχι, το μισούσαν, έτσι το λέγανε. Ναι, ζητιανό ξύλο. Για πες και σου λες, καραπενταράκι. Ναι, 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 ζητιανέψεις. Εντυπωσιακή έκφραση. Εντάξει, πατέρα, παρόλο που ήταν γούστα, ήταν και μεραγνής και τραγουδιστάρας, αλλά δεν γούσταρε καθόλου να το κάνω, κάνω εγώ τα αυτά. Πόσο μάλλον το θέατρο. Όλα θα του παραγίνω το ποιός. Ήταν, τα θυμάμαι, ήταν τη Σωτήρου, 6 Αυγούστου που έχουμε πανηγύρισει στο χωριό. Και έχουν έρθει τώρα όλοι οι συγγενείς. Αθήνα, ξαδέρφια, μπαρμπάδε. Και έχει φτιάχνει εκείνη την ημέρα στο χωριό, φτιάχνει μπακαλιάρο με σάλτσα. Είναι το έθιμο. Και έχει φτιάξει τον μπακαλιάρο και έχει να τις σαλάτες και εγώ να είμαι εκεί με τα αυτά που τα ξαδέρφια. Και μου λέει ο μπαρμπάς μου, Νικολάκη, τι θα γίνεις ρε, όταν μεγαλώσεις. Εγώ θα γίνω ηθοποιός. Δεν προλαβαίνω να το πω. Και τρώω μια φάπα. Και πάει το κεφάλι μέσα σε ένα καναπεδάκι που είχε η μάνα με φτωχό. Και τους έβλεπα έτσι. Γελάω με τον τρόπο που τα λες, όχι για αυτά που λες. Έτσι. Ακριβώς. Γιατί είναι, ναι. Εγώ τα βίωσα. Ναι, ναι, το ξέρω. Είναι ο τρόπος που τα λες. Και ρε παιδιά, να σου πω, ένιωσα τόσο άσχημα. Ντράπηκα και φεύγω και πάω στη θάλασσα, τρέχοντας, κλαίγοντας. Και πάω δίπλα στο ποταμάκι, είχε ένα... Ηλικία, σε πόσο χρόνο. Στο δημοτικό, ρε. Α, τόσο μικρό. Ναι. Και πάω και έχω κάτι σε ένα βραχάκι και κλαίω. Κλαίω. Και η θάλασσα μου, μπρου, η θάλασσα μου, τι έχω πει, όλα τα έχω μαρτυριστικά. Έχουν ανησυχήσει, είναι νυχτός τώρα και ψάχνουν να με βρουν. Πέρα παιδιά, πέρασε μια δέκα ένα παιδάκι εδώ, κάποιος λέει, ένα παιδάκι ήταν εκεί κάτω, το είδαμε, έρχεται από εκεί. Άλλο ξύλο μου, να πάω στο χωριό. Λέω, έτσι άστε, τι θα γίνει, Νίκο. Δικηγόρος, μπράβο ρε παιδί. Τι θα γίνει, γιατρό, μπράβο παιδί. Κάθε φορά περίμενα εγώ. Δεν θα μεγαλώσω. Ναι, έτσι δεν έκανα. Όπου την έκανα μετά, έβγα. Κοδομές. Κάθε φορά που περνάω από το
πώς το λέμε, το ξενοδοχείο, το μεγάλο που είναι εκεί στο Συγκρού απέναντι. Στο Continental. Όχι, ρε, όχι. Το... Συγκρού. Το Συγκρού, ψηλά, ρε, στο Χίλτον απέναντι. Καραβέλ. Το Καραβέλ, ρε, στο Καραβέλ. Κάτω από το Καραβέλ, από το... είναι μια πολυκατοικία που έχει τουβουλάκια. Τουβουλάκια, έτσι, από εκεί και περνάω και τη θυμάμαι, γιατί εκεί με πιάσε η μέση, που σημαίνει τον τενέκε, και όπως έπιασα, κρακ, κρακ, μπαίνω και με λέει έτσι, και κάθε φορά που περνάω, λέω, και γεννήσουμε. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν λες, αποφάσισες λοιπόν να γίνεις τοπίο στο δημοτικό. Αποφάσισα. Το σκέφτηκες. Είπα, ρε παιδί μου, λέει, μου άρεσε, γιατί... Γιατί είδες και... Ήρθε στο χωριό το κινηματογράφος. Όχι, είμαι κινηματογράφος. Α, κινηματογράφος. Βάζανε πανιά γύρω-γύρω στις μουριές, εκεί στην πλάτεια. Τι λέω, τι πατέρα μου, σου πω. Εδώ μου μια μισή γράμμη. Μου λέει, δεν βγαίνεις. Θέλω να πάω στο σύνομα. Άρα, μωρέ. Να πάρουμε άλλη μια μισή γράμμη, να πάρουμε, θα σκουράτζω. Σκουράτζω, εμείς λέμε κάτω τη ρέγκα. Σκουράτζω. Πολύ, πώς. Περίμενα τώρα, είδα σε μια, ήταν η μουριά και η κολόνα του ΟΤΕ. Εδώ, και είχε ένα τόσο... Άνοιγμα. Άνοιγμα, ναι. Πήγα, δοκίμασα μετά, η χωράει το κεφάλι μέσα, χωράει. Ουφ, ξαναφύγα. Περίμενα να ζήσουν τα φώτα και έχω πάει. Και με το έτσι, κάνω φτιάκ, κόλωμα και κάνω. Και βλέπω. Θέατρο... Κυρίως, άφεγω, δώσε. Και θέατρο... Και έχω πάθει πλάκα. Τι είδες εκεί, δηλαδή, και πάθει πλάκα. Θυμάμαι το Βαγγελιό μου πενεμένη. Και που λένε κάτι ρούχα, παλιές ταινίες, ρε παιδί μου, πω, έχω σαλάρι. Έχω πάθει την πλάκα. Τι βλέπω, πάω σπίτι πολύ, εκεί. Τι έχεις, παιδάκι μου, λέμε. Ρε παιδάκι μου, τι έχεις. Της λέω, μάνα, ας πω, εγώ θα γίνω σινεμάς. Υπέροχο, υπέροχο. Καταπληκτικό. Και ο πατέρας μου λέγε, πώς. Έχεις το ίδιο μυαλό, γάμο, χαμπρουντοτό που είχες 6 χρονών. Πήγες εκεί, ο Ρόκλος Νταβλαράς και έγινε και πήγες 6 χρονών και έγινε. Θα γίνει σινεμάς από τότε. Ορίστε, δεν έχεις αλλάξει μυαλό. Ας όπου ήταν με ίδια, έχω κάτσε πάνω στην ταράτσα. Είναι λίγο βασίλεμα, το χωριό είναι ψηλά. Και βλέπω κάτω όλο το Ιόνιο. Και έχω κάτσε, που λες, έχουν φτιάξει το σπίτι. Καινούριο με ταράτσα, γιατί το είναι καινούριο, ταράτσα και κάθομαι και κουσουμάρω τώρα τα άμπελα. Και γράφω στη γάκη, τραγούδι, ένα τραγούδι. Έρχεται ο πατέρας μου σιγά σιγά, λέει, πάνε. Τι κάνει ξαπλά πάνω, σε γκουρελού, έρχεται πάνω. Τι κάνεις εδώ, ρε. Τι γράφεις. Του λέω, σε χάκια. Γάμω τη φράγκο Παναγούλα μου, ρε. Ρε ολοκλήρωση ταυλαράς γράφεις ρε στιχάκια. Ήλιο δεν κούραγα πέτρες καλύτερα. Και θέατρο, πότε βλέπεις πρώτη φορά θέατρο. Θέατρο. Πότε είδες πρώτη φορά. Πότε είδα. Τι πότε είδα. Έπαιξα στο γυμνάσιο. Πηγαίναμε, έπαιζα όλα. Στο σχολείο, με το σχολείο. Ναι, βέβαια. Κάνετε σχολικές παραστάσεις, δηλαδή. Ναι, ναι. Οπότε εκεί πια... Μια φορά, μάλιστα, έκαναμε το Ρίγα το Φεραίο και είχα για ένα σκεπάρνι που πέταξε και κλωτσάει το σκεπάρνι, ντάγκ, ντάγκ, ντάγκ και πάει μπαμ και βαράει τον δεσπότη στο κεφάλι. Ρε παιδί, αυτή το έκανα επίτηδες. Πού να το κάνω, αφού έκανα 15 βόλτες να βρει το δεσπότη. Γενικά, σου είναι ζωηρό, παιδί. Πολύ. Πολύ. Η λατρεία μου μεγάλη ήταν τα άλογα. Ήμουν ένα ζωηρό παιδί. Κοίτα. Νομίζω, όχι νομίζω, πιστεύω. Δεν νομίζω, πιστεύω. Ότι... Το καλύτερο δώρο η ζωή μου το έκανε με το πρόβλημα που με φόρτωσε. Στα 15 μου πάνε ότι έχω 6 μήνες ζωή. Έκανα αρχίδηση καρδιά. Ναι, το ξέρω. Ναι. Και... Αυτό με άλλαξε, μου άλλαξε το... όλα. Την κοσμοθεωρία όλα. Εντελώς. Εξέφνης, που λέμε, το ξαφνικό. Αυτό ήταν. Και έγιναν όλα έτσι που γίνανε. Και είμαι ευγνώμων σε αυτό. Ευχαριστώ. Τι πιστεύεις ότι... Ήμουν 15 χρονών, έχουν περάσει τώρα πόσα, 56 χρόνια πόσα έχουν περάσει.
Οπότε... Πέτυχε. Οπότε... Ό,τι και να έκανες πέτυχε πάντως. Ναι, εκεί τα χρωστά όλα, αλήθεια, αλήθεια. Σε αυτή τη σκέψη που σου είπανε, βάλα στο... Εκεί φώτα μου το είπανε, μάγκα μου. Δεν το ξέραμε. Δεν το ξέραμε. Έβλεπα ένα όνειρο συνέχεια. Στο... Και με πλάκωνε η μόρα. Την έχεις ακουστά τη μόρα. Η μόρα. Έβλεπα το ίδιο όνειρο. Ότι πηγαίναμε εκδρομή μου το σχολείο με μια βάρκα και βούλιαζε η βάρκα και στο τέλος με αυτό και άντε να βγω και εδώ να αυτό και στο τέλος μια γυναίκα μου πέταγε είτε ένα σανίδι είτε ένα σκηνί και τραβιόμουν και είχα πάντα ένα άλογο. Καφάλαγα το άλογο. Πω, πω. Και κάθε φορά που και τώρα που θα βλέπω το άλογο λέω ωραία πάμε. Ξέρω, ξέρω δηλαδή. Τώρα τι μου ήρθε. Είμαστε με τον Βασίλη του Παπακοσταντίνου στη Θεσσαλονίκη και παίζεται το ρεμπέτικο. Το ρεμπέτικο ή η Λούφα. Όχι, το ρεμπέτικο και η Λούφα έγινε μετά. Μετά. Γιατί είχα πάρει το βραβείο στο ρεμπέτικο και την άλλη χρονιά ήταν η Λούφα. Ή το ανάποδο έγινε, αλλά δεν θυμάμαι καλά. Και του λέω το Βασίλη να σου πω πάμε του λέω γιατί πίναμε κάτω στην Περαιά τσίπουρα και τέτοια να μην και είχαμε γίνει του λέω κάτσε να κάνω ένα μπάνιο να μπαλάξω και που κάνω του λέω γιατί άμα φωνάξει να πάρω το βραβείο. Τώρα πάει, του σούρουμε. Μου λέει ποιο βραβείο. Του λέω θα πάρω το βραβείο. Μου λέει πού το ξέρει. Αυτό πέρυσι πέρυσι πάει. Του λέω αφού είδα το ίδιο το άλογο. Είδα το άλογο φίλε του. Και κάπου πήγα καλπάδα στο φεστιβάλ. Πήγαμε το άλογο. Θα πάρω το βραβείο. Πρώτο βραβείο, καλό γι' όλο που πάει. Κατάλαβε. Έχω επαφή επάνω. Ότι την έχει, την έχει. Γι' αυτό και η πίστη. Γι' αυτό και η πίστη τη Σπύλου. Ναι. Για ποιο, γιατί. Το που έκανε. Το έργο που έκανε. Ναι. Θεματογραφικό. Με τα άλογα, λέω. Α, ναι, ναι. Τα άλογα. Τα άλογα, παιδιά, άκουγα. Όταν μου πάνε γιατί θα πάρω, θα τεινάζω σε 6 μήνες. Άλλαξε ο κόσμος εντελώς. Όλα τα πάντα αλλάξαν. Από το ποτήρι που είναι ένα πλεμπανό μέχρι το αυτό. Αλλιώς έβλεπα τα ζωντανά, αλλιώς τη φύση, αλλιώς τα λουλούδια, αλλιώς το πρωί, αλλιώς το πάει. Και είχα το όλο. Μόνο, ήθελα μόνο. Ούτε τη μάνα μου να βλέπω κανένα, μόνο το άλογο. Καβάλαγα το άλογο και έτρεχα. Στα ποτάμια, στα αυτά και φώναζα. Όλα. Τώρα ένα παιδάκι 13 χρόνια, 14. Του φώναζα γιατί και να κλαίω γιατί. Και πήγα να κάτω στο ποτάμι, σε ένα χωράφι που είχαμε στο ποτάμι, που δεν πήγαινε άλλο εκεί, ήταν μόνο εμείς. Δεν πήγαινε περπαταγιά. Και καθόμουν και έκλαιγα. Και μου έλεγα, όταν είδα την ταινία του άλογο που κλαίει, ποιο άλογο, το έχω δει, εγώ το έχω. Και μου έλεγα στο άλογο, το άλογο τη που έχει τα μάτια που είναι αμφιβληστροειδή, φαίνεσαι εσύ παρομορφωμένο. Αλλά φαίνεσαι όμω ολόκληρο. Και κοίταζα το άλογο κατάματα. Έτσι και έκλαιγα. Και με είδανε σίγουρα, κάποιοι με είδανε ρε παιδί μου, να τσοπάνε σε στο χωριό, όπως το Νίκο, το παιδάκι πάει, τώρα την έχει λαλήσει κιόλας και θα γίνουμε εδώ. Και έρχεται η μάνα μου, εγώ πήγα στο ποτάμι από τούτο το δρόμο και η μάνα μου ήρθε από το χωριό και ήρθε από εδώ. Και ανέβηκε εδώ στο βράχο, από εδώ, τούτη μεριά, για να δει τι κάνω. Και είδε ότι τη σκηνή αυτή, για να κλαίω εγώ, να κλαίω και το άλογο, να το έχω αγκαλιά και να... Και έφυγε πάλι χωρίς να τη δω και πήγε γρήγορα στο χωριό να μην προλάβω εγώ να κατάλαβα, πάει πριν από μένα και πάσε, πού είσαι ένα παιδάκι μου, τα είχε δει όλα το μεταξύ. Πού είμαι να βλέπω πάνω στο χωράφι και τι, πού είσαι, έλα που κάνεις, μου ξέρει η μανούλα τώρα ο πόνος της και τα αυτά της να πω. Αριστερά, αριστερά, πρώτη και τελευταία. Έκλασε νύφη δυνατά και σκόρπισε η παρέα και εσύ τα βλέπες ωραία. Πορτοκαλία.
βραβεία για. Βραβεία για τα ψέματα, τα ψέματα. Και δεν τους για λαμόγια. Μπερδέψανε τα βουτιά τους, πανόγια και κατόγια. Και εσύ τα βλέπεις ωραία. Γύφτη βαράν, γύφτη βαράν, τα τουμπάνα, τα τουμπάνα. Και συντροφοί χορεύουν. Οι γέιδες παντρεύονται και οι υπουργοί μας κλέβουν. Και εσύ τα βλέπεις ωραία. Κάπως έτσι είναι. Ήταν τα πράγματα και είμαστε τώρα εδώ στο τραπέζι τώρα. Κι όμως, αν με εκπλήσεις και εμένα, ναι. Έτσι, είναι εκπληκτικό, γιατί ο χαρακτήρας που έχεις βγάλει, αυτό που ξέρει ο κόσμος, είτε σε ξέρει προσωπικά, είτε σε ξέρει από το πανί, είτε σε ξέρει από το θέατρο, είτε σε ξέρει σαν καλλιτέχνη, είτε σε ξέρει σαν όνομα, δεν έχεις βγάλει σε κανέναν αυτό που τώρα μόλις είπες. Γιατί, τι έκρυβα δηλαδή. Έκρυβες το εξής, δύσκολο και σύνθετο συνάμα. Ότι το πιο τραγικό πράγμα που μπορούν να σου πούν και να σου συμβεί στη ζωή μπορεί να γίνει το μεγαλύτερο εφαλτήριο για νίκη, ζωή και τέχνη. Σίγουρα. Το ίδιο πράγμα. Σίγουρα. Σίγουρα. Αυτό συμβαίνει σε όλους. Αρκεί να το δούμε. Το τελευταίο τραγούδι που έγραψα, ας πω τα στιχάκια. Τραγουδιστά θα σας το πω στην Απανεμιά που θα έρθετε. Λέει, ευτυχώς να λες που χάσαμε το τρένο, ευτυχώς να λες. Ευτυχώς να λες που χάλασε τα αμάξι πάνω στις στροφές, μάτια μου μην κλαις. Γιατί αλλιώς, Θα είμαστε φευγάτοι από χτες, δεν θυμάμαι τώρα το στοιχάκι το. Δηλαδή, άμα είναι από πάνω να σε προστατεύει, σου λέει, κοίτα εδώ, σταμάτα εδώ, πήγαινε εδώ. Έτσι. Εσένα τι σε προστατεύει? Οι μοίρες μου. Ποιος βέβαια. Αισθάνθηκες ποτέ να υπάρχει κάτι το οποίο μίλησες με αυτό το κάτι? Είσαι καλά και μιλά ακόμα, φίλε. Το είδες. Μιλάω ακόμα. Αυτά είναι τα δεύτερα. Ο καθένας έχει το δικό του τρόπο. Ναι, αλλά. Σαφώς. Το αισθάνεσαι. Ου. Βέβαια. Υπάρχει κάτι δηλαδή. Εγώ το νιώθω. Εγώ το νιώθω. Και συμπορεύομαι. Έτσι. Δεν στο λέω ούτε από χριστιανική άποψη, ούτε δεν έχω. Έχουν αφορήσει και 13 φορές. Αλλά. Αυτό με τον αφορισμό. Ο Θεός. Αυτό θα μας το εξηγήσει με τον αφορισμό. Τι έγινε, ρε παιδί μου, και πώς το πήρες εσύ, πώς. Έκανα τον Μπαμπούλα. Ναι. Το θεατρικό. Ο Μπαμπούλας, ναι. Και το πρώτο μου θεατρικό. Ποιος ήταν η Αγροτική Τράπεζα από τη μια. Κοίτα, πριν από 45 χρόνια τώρα, έτσι. Τι είναι τόσο, ρε φίλε. Η Αγροτική Τράπεζα και η Εκκλησία από την άλλη. Ναι. Και είχα βάλει τώρα ένα αντρόγιο, τον πατέρα μου και τη μάνα που είχα ξεσηκώσει. Είχες γράψει, ναι. Ναι. Με τα δάνεια στην τράπεζα, είχαν πάρει ένα δάνειο να πάρουν ένα μουσκαράκι, πήραν τη μουσκαρίτσα και η μουσκαρίτσα μετά από 5 μήνες εκεί διπλώθηκε και. Που είχε συμβεί κιόλας στο σπίτι μου.
Και ψώφισε 7 και έπρεπε να δώσει να πληρώσουν τα χρέη και να πηγαίνανε και άντε και παραπάνω και δώσ' το και αυτό. Και αυτό έκανα. Αυτό έκανα. Ναι. Και ποια ήταν είχα, η... πάει στο, είχα πάει κάτω, ας πω. Είχα πάει στο Προκόπη. Στο Προκόπη. Στο Προκόπη. Αυτός ο μουσκαρό και κερατάς, ο Μπέκερ, είχε αγοράσει τη μισή Εύβοια με μια μισή δραχμή το στρέμμα. Τότε. Ε? Και ο σύλλογος, ο πολιτιστικός του Προκοπίου... Σε έχει φωνάξει να το πει. Με έχει φωνάξει να γάλε, που έχει σχέση το, αυτό με το θέμα και κάτι. Κατάλαβε. Και τέτοια. Και κάνουμε την παράσταση. Και μέσα στην παράσταση στην πλατεία ήταν και παπάς. Το βράδυ. Μόλις βλέπει τον παπά που έλεγε για την εκκλησία αυτή που του έλεγε. Ψήσε τη γυναίκα σου. Έλα ρε, τώρα σε κάτι μια ρε. Να υπογράψει να πάει, γιατί όλος ο κάμπος είναι της Εκκλησίας. Εκτός από μια πορδίτη δικό σου για μένα. Είναι ντροπή δηλαδή. Και ο Άγιος δηλαδή δεν το. Και πάει και φάει την καμπάνα. Τα κατούκα, 11 η ώρα τη νύχτα. Το βράδυ. Ναι, ρε. Τι φωνή μου και παίρνει και το μικρόφωνο. Επαναστατήστε, χωριανοί, και διώχτε τα δαιμόνια από το χωριό. Δαιμόνια στο Προκόπη. Νομίζανε όλοι. Νομίζαμε ότι έχει φωτιά, πυρκαγιά, κάτι έγινε να πω. Κατάλαβες. Και την άλλη μέρα. Και εσύ ήσουν τα δαιμόνια. Ναι, το θέατρο. Και την άλλη μέρα. Πήγε στο μεγάλο το. Το Δεσπότη. Το Δεσπότη απάνω. Και ο Δεσπότη πήγε στο. Και ο Δεσπότη το έκανε και έκανε αφορισμό. Το ξέρεις ότι είχαν αφορήσει και το Λασκαράτο, ε. Όχι, μόνο το Λασκαράτο. Ξέρεις όμως τι είπε. Του έρχονται σπίτι και του λένε. Για τα παπούτσια του. Ναι. Λέει τώρα που αφορήσατε, λέει. Τι θα αλλάξει, λέει, τι θα μου συμβεί. Λέει, κοίταξε, ζωή σου τίποτα. Αλλά όταν πεθάνει, δεν θα λιώνουν, λέει, τα παπούτσια σου. Του λέει, δεν θα λιώσει. Δεν θα λιώσει, να κυλήσει το σώμα σου. Δεν αφορίζεται για τα παπούτσια μου. Δεν αφορίζεται για τα παπούτσια μου να πουλιώνουν κάθε τόσο και θέλω κι άλλα. Ας πούμε. Αυτό ήταν ο λόγο που σε αφορίσανε. Ναι. Ισχύει ακόμα ο αφορισμό, δεν ήρθε ποτέ. Γιατί ξέρω εγώ τι να ρωτήσω. Μας είχαν αφορήσει και για το Χριστό ξανασταυρώνεται. Ναι, αυτό είναι. Όλους. Και το γαϊδούρι αφορήσαν. Αυτό όμως, το Χριστό ξανασταυρώνεται την ταινία λες τώρα. Τη σειρά. Τη σειρά. Το σειρία. Ναι, αυτό όμως είναι πιο πρόσφατο. Όχι, πιο παλιό ήταν. Όχι, δεν ήταν πιο παλιό. Το δικό μου πιο παλιό ήταν. Πιο παλιό από αυτό που λες. Α, δεν ήταν αυτός ο πρώτος αφορισμός. Όχι, το φόβο. Πόσους αφορισμούς. Μήπως έχεις και άλλους. Έχεις πολλούς αφορισμούς. Όχι, είναι αυτό. Στο Χριστό ξανασταυρώνεται και στο δικό μου. Δύο. Ένα προσωπικό και ένα ομαδικό. Ομαδική έκθεση. Δεν μου λες, όλα στη ζωή σου τα παίρνεις έτσι, με χαμόγελο. Με γέλιο. Έχει μια ειρωνία όμως. Μάλλον, ναι. Τώρα δεν βλέπεις. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Είναι σοβαρά. Γιατί όταν πάρεις σοβαρά, είσαι σαλταρής. Δεν είσαι σαλταρισμένος. Όχι, πιστεύω. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Δεν μου λες. Τι θα ακούσουμε. Λοιπόν, σας είπα ότι θα παίζουμε την τριωδία. Αυτό. Τριωδία, το οποίο όμως είναι εκδόσεις κάκτος. Για να έρθετε διαβασμένοι όσοι θέλετε. Εδώ θα γράφει Κίκνιον Χάσμα. Το Κίκνιον Χάσμα μου θα είναι αυτό. Έλα, ρε. Μην μιλάς τέτοια τώρα, γιατί... Χάσμα, είπε. Δεν είπε άσμα. Άσμα. Χάσμα. Χάσμα. Άλλο, τι είναι όλο το. Κατάλαβες. Ναι, έλα. Λοιπόν, σου ξαναλέω το πρόγραμμα, ε. Δώσε βάση. Τα Σαββατοκύριακα του Απρίλη και τα Δευτερότριτα του Μάη θα είμαστε στο θέατρο Αλκμίνη. Με το έργο Τριωδία, το Κίκνιον Χάσμα. Στο παραμύθι είναι η αφεντιά μου και στα όργανα και στο τραγούδι είναι ο Ισίδωρος Πάτερος. Ο Ισίδωρος πετάει, ένα ταλαντούχο και ευγενέστατο παιδί που είμαι σίγουρος ότι θα κάνει ωραίο ταξίδι. Παίζει 10 όργανα, ε! Και αρχαία λύρα περικάλλω. Και στο τραγούδι αηδώνει. Γεια σου Ισίδωρε! Με τον Ισίδωρο θα είμαστε μαζί και στην επανεμιά. Τις Τετάρτες του Απρίλη και τις Παρασκευές του Μάη.
Εκεί θα είμαστε τρεις βέβαια. Θα είμαστε και με τον Θωμά τον Παναγούπλο, αδερφός, φίλος, αγαπημένος, πολυτάλαντος και πολυπράγμων, δάσκαλος μουσικής και δάσκαλος ζωής. Γεια σου ρε φίλε Θωμά, ακούραστος εργάτης στα πολιτιστικά του τόπου. Ναι. Όλο αυτό όμως όπως το κάνεις εσύ το πράγμα θα είναι μια επαναστατική μέθεξη για όποιος σε ξέρει. Δηλαδή θα είναι, ελάτε παιδιά, πρέπει εγώ να, θα εξομολογηθώ. Εγώ, να επαναστατήσουμε. Εγώ θα εξομολογηθώ και μετά τι θα προκύψει, τι θα βγάλει, κάτσε άλλο. Εγώ θα καταθέσω ό,τι καλύτερο κουβαλάω. Είσαι μυστήριο τρένο πάντως. Ποτέ δεν έχεις διαλέξει κάτι το οποίο να είναι συμβατικό, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα να φορέσουμε να ακουστούμε και να βγούμε στην πίστα να πούμε πέντε πράγματα. Ποτέ δεν το έχεις κάνει αυτό. Με κουστούμι και γραμμάτα, ας πούμε, εγώ χάρη δεν σε έχω δει. Γιατί γελάς. Το πήγα στο γάμο μου. Το γάμο. Φόρεσε κουστούμι. Φόρεσε κουστούμι και γραμμάτα. Σοβαρά. Το θέλες ή το έθιμο ή πώς έγινε. Ποιος έπεισε. Με στεφάνεσαι ο Χρόνης ο Μίσιος. Του λέω, είμαστε φιλαράκια ο Χρονάκος. Ό,τι μου είπε, ό,τι μου είχε πει. Να πάρετε να διαβάσετε τα βιβλία του Χρόνη και το καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Και το χαμογέλα του συζητάμε. Και το χαμογέλα ρε τι συζητάμε και το κλειδί είναι κάτω από το γεράνι. Ναι, ναι, του λέω Χρόνη θα με πάει, Στεφανός θα με πατρέψει. Μου λέει καλό για να σου πω, όσους έχω πατρέψει χωρίσανε. Του λέω προχώρα ρε. Όταν χώρισα. Μου λέει δες τα λέγα. Δες τα. Εντάξει, ό,τι μου είχε πει, είχαμε τσακωθεί για τον Τσίπρα. Εγώ στήριζα τον Τσίπρα μέχρι το δημοψήφισμα και δεν θα πω ότι μου έλεγε, θα πω όμως ότι ό,τι μου έλεγε ήταν μέσα. Μέσα. Είχαμε τσακωθεί τότε. Του λέει, κάτσε να τον δούμε τώρα. Τι να δούμε ρε, μου λέει. Αυτό σου λέω παρακάτω. Να, ό,τι έγινε. Ό,τι έγινε. Το φιλαράκι μου. Πάντως δεν είσαι κομματικοποιημένο άτομο. Ποτέ είσαι δεν ήμουν. Πολιτικοποιημένο. Ποτέ δεν ήμουν και ούτε και δηλαδή και όταν ακούω είτε αριστερά είτε δεν έχω πει πολύ. Το έχω καταλάβει εδώ και πολλά χρόνια. Ότι δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά και αυτά είναι του κολτανιά μέρα. Δηλαδή είναι για να μα διχάζουν και να. Έτσι, για να. Δηλαδή μην πω γιατί τα έχω τα. Δε. Ναι. Όχι, ποτέ δεν ήμουν κομματόσκυλο σε κανέναν. Πίστεψα γιο για να μην βγαίνουν πάλι τα τρία σόγια. Ρε Έλληνες, δεν σας πω. Έναν αιώνα, είναι τρία ή τις οικογένειες. Και αυτό δεν σας... Θα μου πεις και εμένα, αυτό με άφησε και ψήφισα τον Τσίπρα και κοίτα τι πάθαμε. Τέλος πάντων. Για να δούμε. Πρέπει να είμαστε ενεργοί πολίτες. Ενεργοί. Είσαι και συγχωριανός με έναν άλλο μεγάλο, τεράστιο ποιητή. Το Κατσάρο. Τον έχω, δώστε εδώ. Θα το ένα κομμάτι που θα... Στο αντισταθείτε, ναι, και που το λέει ο ίδιος. Με τον Κατσαρό. Έχει μια τρέλα, η περιοχή σου βγάζει. Έχει μια τρέλα. Τρελό νερό έχετε, τι έχετε. Άκου. Είμαστε φίλοι με τον γιο του, τον Στάθη. Γεια σου, Σταθάκο. Ο Στάθης πήγαινε για σκηνοθέτηση. Και τον Αντώνη το γνώρισες. Τον Κατσαρό το γνώρισες. Ναι, άκου πώς σου λέω τώρα, πώς τον γνώρισα τον Κατσαρό. Και είμαστε και πατριώτες, καταλάβεις. Και γούσταρα, ζήλευα κιόλα το Στάθη που είχε ο πατέρας του, ρε παιδί μου, ήταν αυτός που ήταν, που τον είχα εγώ, ενώ ο δικός μου λέει, «Καμ, το ποιός, πα, γράφεις τη χάκια». Και του έδωσα τα πρώτα κομμάτια εδώ. Τα πρώτα, δεν ήταν το βιβλίο αυτό, ήταν μόνο η θετή ταυτότηση. Τρεις οδές είναι, η πρώτη οδή είναι θετή ταυτότηση, η δεύτερη είναι το τραγούδι της Αθήνας, ο Λυκαβητός, και το άλλο είναι τα επιστρόφια. Τότε λοιπόν είχα φτιάξει το πρώτο κομμάτι. Θετείτε αυτό. Το πάμε λοιπόν, το δίνω στο Κατσαρό και δώσαμε ραντεβού τώρα να μου πει τη γνώμη του. Έτρωγε στραγαλιά. Ναι. Εγώ έχω αδυναμία στα στραγάλια. Έχω φάει τα τσουβάλια στραγάλια. Και από τις εργάδες μας έλεγε η γιαγιά, ρε, άμα πεινάτε, θα τρώτε μια χούφτα στραγάλια, θα πίνετε και ένα κατσαρόλι νερό, θα χοροπηδάτε 5-10 φορές και πάει. Πάει πίνα. Μου έχει βγει για βόγη. Όπου λοιπόν, τρώει ο Μιχάλης, τρώγω τα στραγάλια, τα κάτω, ο Μιχάλης έχει πιάσει, ο Μιχάλης έχει ένα δόντι εδώ και δύο από κάτω. Πρόσεξε.
Και πιάνει το σαγάκι και να το κάνει. Το πιάνει τώρα, πως πιάνουν το ποδοσφαιράκι που κάνουν τεκ να βάλει. Και το έχει και. Και μου λέει, το έχω, απ' το έχεις πιάσει. Και μου λέει, ξέρω. Βρε, διαβάζω τα γραπτά σου σαν ποιητικό λόγο και τα βρίσκω θέατρο. Τα διαβάζω σαν θεατρικό λόγο και τα βρίσκω ποιήση. Είσαι σχιζοφρενής. Προχώρα. Υπέροχο. Πολύ ωραία. Έχω μείνει εγώ. Φυσικά κύριε, ήμουν 23 χρόνια πόσο ήμουν. Τώρα τι μου λέει. Τι μου λέει. Υπέροχο. Άντε γεια μας κανέ μου. Το λέτε αυτό, το έχεις ακούσει το κανέ μου. Κανέ μου. Κανέ μου. Άντε γεια μας κανέ μου. Δεν ξέρω γιατί το λέμε αυτό. Το κανέ μου. Άντε γεια μας κανέ μου. Τι σημαίνει. Καλέ μου. Α, κανέ μου, όχι καλέ μου. Ναι, τι σημαίνει. Τι σημαίνει καλέ μου. Δεν ξέρω αν τι σημαίνει καλέ μου. Όχι, δεν σημαίνει καλέ μου. Όχι. Όχι, όχι. Μπορεί να σημαίνει. Κανέ μου. Θα το ψάξουμε. Άντε γεια μας, άντε γεια μας και. Κατούρα τα θαλάστα, ρε παιδί μου. Άντε γεια μας, κανέ μου. Ξέχνα τα θαλάστα. Μας, μάλλον έτσι πρέπει να σημαίνει. Άντε γεια μας, κανέ μου. Και έμεινε όταν το ανέβασα όμως μετά. Ήξερα εγώ τώρα και το ήξερα τώρα. Αλλά μετά που, το, που έγραψα και το άλλο και το Λυκαβητό και το κάναμε με τη Σωτηρία, πόπτος το, τον είχα, τον Μιχάλη, τον αγαπά, τον έχω εδώ με την ψυχή μου του Μιχάλη. Κατά Σαδουκαίων ή αντισταθείτε. Και τα δύο, τι, δεν έχεις την εξέλιξη. Ένα διαλέγει. Αλλά το αντισταθείτε έχω. Αντισταθείτε. Το αντισταθείτε. Ναι, και από τον Καβάφη έχω το περιμένοντας βαρβάρος. Θα σε έχω εκπλήξεις εκεί, θα δείτε και μια άλλη άποψη. Δεν κάθεσαι στα αυγά σου. Τι ωραία. Δεν κάθεσαι καλά. Ωραία. Ορθόπιασμα ήσουν, έτσι έλεγε η μάνα μου κάτι τους ανθρώπους που... Πώς σου έλεγε? Ορθόπιασμα. Που, που είναι εκείνη δηλαδή. Όχι, που όταν συλληφθήκανε ήταν στο όρθιο. Α! Σε κίνηση δηλαδή. Δεν πήγε ο νους μου καθόλου. Ήταν σε κίνηση. Ορθόπιασμα, τέλειο. Ναι. Μάλιστα. Ναι, κάπως έτσι έγινε. Το είπα και στη μάνα μου. Ποιο? Άκουα αυτά, άκουα τι... Λέω πότε γεννήθηκα τότε. Μείον 9 μήνες, τόσο. Τι δουλειές είχαμε εκεί, δεν είχαμε και τα πολλά χωράφια εδώ, αυτά, που ήταν στο χωράφι, στο ποτάμι. Και λέω στη μάνα μου. Τι λέω μια ιστορία, τι λέω τώρα. Πώς φαντάστηκα ότι με πιάσανε, κατάλαβα. Τι κάνει μάνα. Η κίνηση αυτή, ξέρεις, που τα λέει όλα, ναι. Δηλαδή, η κίνηση που έχει μαρτυρήσει τα πάντα. Τράπηκε, ρε. Τράπηκε. Και μου λέει, τι λες, ρε. Πού το ξέρεις. Τι κάνετε. Θερίζατε το. Στην Αγκορτσιά. Και εγώ ήμουν, τι λέω, ο κότσιφας που σας έλεγα και σας τραγούδα, χάω. Με τη μάνα μου είχαμε πολύ ωραία. Φίλε, το έχω ξαναπεί. Έχω ένα πάκο, τα προλάβω να τα κάνω. Τα προλάβω, θέλω μπουνιά τώρα στη μούρη. Που μου έχει γράψει τραγούδια, στιχάκια, ποίηματα. Και έχω και την αλληλογραφία. Ξέρετε και που είμαι στην Αθήνα τώρα και την αγωνία της τώρα που τι κάνεις, τρως παιδάκι μου, που είσαι, τι... Ναι, ναι. Αυτές οι απάλευτες μάνες που λέγανε οι ποιητές, ναι, ναι, ναι. Απάλευτες, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Μανλά. Μάλιστα. Τι ωραίο ταξίδι. Οχ. Εγώ να σου πω, δεν ήξερα τι θα... Συναντήσω εδώ που έχω. Δηλαδή, κάτι θα, τι θα πάω, τι θα κάνω. Αυτά, αυτά που και είπα. Τι θα, και, να σου πω. Με βάλατε κάτω, με εξομολογάτε. Και το πες την αλήθεια, ρε. Πώς έμεινε αυτή η ατάκα. Την αλήθεια, ρε, ναι, ναι. Τι ατάκα ήταν αυτή. Ωραία. Το νιώσες εκείνη τη στιγμή που θα το πεις ότι αυτό θα μείνει. Είσαι καλά, πως δεν το νιώσες. Τα μάτια μου τα βλέπεις πως είναι. Ναι, ναι. Και είχα και πυρετό. Είχα 39,5. Σόπα, και σηκώθηκε για το πλάνο αυτό μου 39,5. Το κεφάλι μου κουδούνιζε. Και λέω, δεν γίνεται. Και έχω το βόλο του, είναι αλήθεια. Είδες, έμεινε αυτό, έμεινε και θα μείνει. Ναι, ναι. Μαραγκός. Ναι, ναι, ναι. Ο Θόδωρος, να είναι καλά ο Θόδωρος. Να είναι καλά. Ε? Να είναι καλά. Αυτή η σκηνή εκεί, η ατάκα, νομίζω ότι την έχουμε πει όλοι μας απέναντι σε ψευτοκαθηγητάδες. Κάτι ήταν πριν από 2-3 χρόνια, ήταν κάτι να κάνουμε και είχε ένα σενάριο. Αλλά δεν είναι ευδοκίμηση. Τώρα θέλει και φράγκα αυτό, είναι, δεν μπορεί να κάνεις έτσι σινεμά. Και από εκεί πέρα, μέχρι που πηδάς και κάνεις τον Καραϊσκάκη, ας πούμε, σε τραγούδι, με αυτά τα λόγια, τα αληθινά λόγια, τα όπως πρέπει λόγια, τα έξω από το political correct, έξω από το αυτό. Άκου ρε φίλε, τον Καραϊσκάκη, άκου, άκου, άκου. Πώς φορές έχει κατεβεί. Το θέμι των τζιρών,
Πόσα έχει, πόσα εκατομμύρια, 60 εκατομμύρια έχει. Ναι, και πόσες φορές έχει κατέβει αυτό. Ναι, και το σβήνει και το ξανακάνει. Είναι απαγορευμένο. Το απαγορεύσαν. Ναι. Κοίτας που δεν το λένε. Ήταν οι σύντροφοι που το απαγορεύσαν τότε. Το Θέμη τον Τζιρόνι, τον θυμόσαστε, τον ξέρεις, το Θέμη τον Τζιρόνι, τον ζωγράφο. Ναι, βέβαια. Ο τσουλαϊκός ζωγράφος, πολύ ωραίο, το φιλαράκι μου. Ο Θέμης έμενε Βατάτζη, είχε και το εργαστήρι του Βατάτζη και ζωοδόχου πηγής. Και εγώ έμενα ζωοδόχου πηγής στην άλλη γωνία. Και είμαστε και φιλαράκια, πήγαμε με τις μηχανές στο Λιμιτό, φέραμε τα παγούρια νερό από την πηγή, από την Καλοπούλα κτλ. Εκεί λοιπόν, εκεί ο Θέμης ζωγράφησε με τα πολλά που έχει ζωγραφίσει και τον Καραϊσκάκη, το Άγιος Γεωργίος ο Καραϊσκάκης, αυτός, από εκεί το πήρα. Mm-hmm. Άγιος Γεωργίος ο Καραϊσκάκης. Και ζωγράφησε τον Καραϊσκάκη. Πού και τρελαινόμουν εγώ. Εν τω μεταξύ, και εκεί πέρα ήταν η περατζάντα, ήταν, περνάγανε. Οι ζωγράφοι, αυτή όλη η κουλτούρα της, της γαλλικής επανάστασης, οι οποίοι ήταν καθηγητές σε πανεπιστήμια Γαλλοτεχνό στο Παρίσι, στο Λονδίνο. Και ένας από αυτούς τους μάγκες τους φίλους του Θέμη ήταν και ο Δημήτρης Ολιαντίνης. Ο Θέμης ζωγράφιζε τώρα ο Άγιος Γεώργιος ο Καραϊσκάκης. Ο Λιαντίνης όμως δεν ήταν το όπως είναι το γνωστός τώρα, ήταν ο δάσκαλος. Τον έλεγαν ο Μίτσος ο δάσκαλος, γεια σου Μίτσο, ο δάσκαλος, γεια σου Μίτσο. Από το Λιαντίνη εγώ άκουσα τον Καραϊσκάκη πρώτα, γιατί δεν είχα διαβάσει, ξέρω που είχα διαβάσει, όπως είχες διαβάσει και εσύ στο σχολείο, τι μας λένε και δεν τους λένε και τώρα. Και το Λιαντίνη εγώ άκουσα για τον Καραϊσκάκη, ο Άγιος Γεώργιος ο Καραϊσκάκης. Και ο τίτλος αυτός, ο πρώτος που έχω το θετή ταυτότης, το γούσταρε. Αυτός, είχα δύο-τρεις τίτλους, αυτός, ο Λιαντίνης, θετή ταυτότης. Και εκεί έμαθες Από εκεί άκουσα, μετά διάβασα βέβαια, αλλά από εκεί, από το Λιαντίνη άκουσα όλα τα του Καραϊσκάκη. Τις ιστορίες, τούτο, κίνο, τάλο. Ο Μιτσάρας. Σε συνεπήρε ο χαρακτήρας του Καραϊσκάκη, πάντως ο αληθινός, έτσι όπως ήταν. Που είναι... Και νομίζω ότι και ταυτίζεσαι. Βέβαια. Αλλά από το να ταυτιστούμε με έναν ήρωα μέχρι το να τον κάνουμε τραγούδι και να τα πούμε τα πράγματα όπως τα έλεγε εκείνος, θέλει μαγιά. Θέλει και... είναι και δώρο αυτό. Άντε και έμπνευση. Έχεις το δώρο ρε παιδί μου. Βγάζεις το στήθος σου μπροστά, ναι. Να πεις, σας γράφω. Κάνεις κι άκης το πω. Ναι, αλλά εσύ το υπογράφεις. Ναι. Μαγιά μου. Σαφώς, μαγιά σου. 25 Μαρτίου, απάκρις άκρης στην Ελλάδα, ακούγεται ο Καραϊσκάκης, φιλαράκι. Ναι. Και σε ένα στρατόπεδο, να μην πω τώρα που μου έπτω γιατί, να μην πω τώρα. Να, δεν θα το πω όμως γιατί είναι. Σε ένα στρατόπεδο, ένας μάγκας στρατηγός, το έχει βάλει, μου λένε, και με πέρανε και τηλέφωνο κάτι φίλοι μου. Άκου τώρα, ρε, είμαστε στο τάδε, άκου. Τούμπανο, Καραϊσκάκης. Όπως είναι και ο Παπαφλέσσας, πολύ ωραίο το κομμάτι. Άλλος μάγκας, άλλος μάγκας. Ο Παπαφλέσσας. Τελικά σ' αρέσουν λαϊκοί ήρωες, τα λαϊκά παιδιά, όπως είσαι και εσύ, έτσι. Παιδί μου, ποιος θα μου αρέσουν, οι φλιβίδες. Αν ζούσες εκείνη την εποχή, θα μπορούσες να κάνεις κάτι με τον Κολέτη και τον Μαυροκορδάτο και... Ποιος θα τους είχα σφάξει. Θα τους είχα, άμα μπορούσα, θα τους είχα καθαρίσει. Το Καραϊσκάκη τα μάτια θα. Θέλω να σε πάω μια μέρα στον τάφο του, εκεί που θα κάνω μια διαδρομή, εκεί που είδες τελευταία μάχη στο Φάλιρο, έξω από το Καραϊσκάκη που το έχουν όπως το έχουν, και να πάμε μετά στη Σαλαμίνα που μπήκε ζωντανός στο πλοίο, τραυματισμένος, αλλά ζούσε, δεν πέθανε, και ο Άγγλος εκεί πέρα μέσα τον βγάζει νεκρό στη Σαλαμίνα. Ναι. Ενώ ο Καραϊσκάκης ζούσε. Ναι, ναι. Ήταν δολοφονία. Βέβαια, τι ήταν. Οι Άγγλοι και τα καριόλια. Αυτή είναι πάντα πίσω από όλα τα στράβα. Λοιπόν, πότε θα ξυπνήσουμε να το δούμε, να δούμε πώς είμαστε. Από ό,τι κατάλαβες, πέρασε η ώρα. Ναι. Σας περιμένω. Μην νομίζεις, θα το δοκιμάσω και άμα δω ότι πάει αυτό, θα κάνω πάλι μπραφ και δεν θα με ξαναδείτε εδώ πέρα με τίποτα.
ούτε με σφαίρε. Δεν είναι η εποχή για να βγάζει τέτοια συμπεράσματα. Ναι. Όχι, δεν είναι. Πρέπει να δοκιμάσουμε. Πάμε στη μάχη. Θα δούμε. Τέχνη σώζει ζωή, τελείωσε. Αλλά με αυτό μπορεί να τον έχει εδώ και να. Τελείωσε, αλλά ήταν μεγάλο δώρο για μένα. Εγώ το παίρνω και προσωπικά το δώρο αυτό που σε γνώρισε. Να σε καλά. Από κοντά. Και όλο και το θέατρο μας έπαιξε. Όλο αυτό το. Ήταν μια εγώ θα πρόζα σου πω, περίεργη. Θα σου πω κάτι που για μένα είναι σημαντικό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι για κανέναν άλλον. Αλλά επειδή για μένα ήταν από τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους στη δική μου τη ζωή. Με πολλούς τρόπους και σίγουρα ως δάσκαλος, μου θύμισε σήμερα έναν άνθρωπο που αγαπώ πολύ, δεν υπάρχει πια, και ήταν ο Αλέξης ο Δαμιανός.
Επειδή εγώ τον. Επειδή είχαμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τον Αλέξη. Και εγώ είχα με τον Αλέξη, του είχα διαβάσει τον Μπαμπούλα. Α, του είχα διαβάσει τον Μπαμπούλα τότε. Και είχε συγκινηθεί, με είχε πάρει μια μπαμπούλα. Και του έλεγα να σου πω. Μέσα. Γιατί είχαν, του ζήτησα το θέατρο που είχε στο. Στο Στενάκι, ρε, στη. Ο Αλέξης. Ναι, ρε, το, η γυναίκα του το είχε το. Πώς το. Το Στενάκι, στη 3η Σεπτεμβρίου δεν έχει να. Πώς το λέμε το θέατρο αυτό. Δεν ξέρω, δεν το θυμάμαι. Εκεί ήταν, και του έλεγα να πάμε. Να κατέβουμε στην Κρήτη να πάρουμε έναν αραμπά. Να βάλουμε τα σκηνικά πάνω και να πηγαίνουμε χωριό-χωριό και να παίζουμε. Αυτό ήθελα να κάνω με τον Μπαμπούλα. Να κάνουν στα χωριά, να κάνουν επανάσταση. Να κάνουν. Ναι, τον Αλέξη, εγώ το γνώρισα όταν κάναμε τον Ηνίο. Όταν έκανε τον Ηνίο. Με φώναξε και δεν είναι, γιατί κάτι άλλο έκανα και στεναχωρέθηκε και εγώ στεναχωρέθηκα που δεν είναι. Για τον λάτρευο τον Αλέξη. Βέβαια. Και σήμερα μου τον θύμισε πολύ. Ναι, ναι. Και, και πολύ ευχαριστή. Πολύ ευχαριστή. Για μένα ο Αλέξη ήταν ο πρώτο άνθρωπο που γνώρισα και μέχρι τώρα. Δεν έχει υπάρξει άλλος. Μέντορας. Ήταν μέντορας, αλλά ήταν για μένα ήταν αποκαλυπτικό γιατί έτσι κι αλλιώς τους ανθρώπους που μας σημαδεύουν με έναν τρόπο έχει σημασία πότε τους γνωρίσαμε, σε ποια στιγμή της ζωής μας. Γιατί άμα τον γνώριζα 5 χρόνια πριν, 5 χρόνια μετά, μπορεί να μην ήταν το ίδιο. Δεν έχει σημασία όμως γιατί τον γνώρισα τότε που έπρεπε. Μάλλον. Ο Άλεξ λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα έναν άνθρωπο, καταρχάς έναν άνθρωπο ολόκληρο. Ολόκληρο. Που γνώριζε. Όλες του τις πτυχές. Και έναν άνθρωπο ο οποίος μπορούσε να εκδηλώσει συναισθηματικά όλο του το φάσμα και έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπορούσε να ήταν πολύ θυμωμένος, πολύ σκληρός, άγριος και ταυτόχρονα μετά παιδάκι. Από πολύ, από 5 λεπτά να ήταν, να ήταν η προσωποποίηση της δυστυχίας και της τρυφερότητας και της αγάπης. Δάσκαλος, ήταν, για μένα ήταν πολύ σπουδαίος. Και σήμερα μου το θύμισες πολύ γιατί ένιωσες εσένα όλο αυτό το διαφορετικό φάσμα των συναισθημάτων και πολύ σε ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Τι, τελειώσαμε? Ναι. Σωπα, κάτσε να σας διαβάσω να τελειώσουμε. Α, έτσι, ναι. Βέβαια. Λέει, μη γυρεύεις να με δεις, μόνο νιώσε με. Ο Κορδαλός είχε φτιάξει τη φωλιά του στο εκρήωμα της αρχαίας κολόνας που έγινε τζαμί και ύστερα μοναστήρι. Το φίδι άφησε το λιόκρινο στη φωλιά του Κορδαλού και έφαγε τα αυγά. Ο Κορδαλός πήρε το λιόκρινο και ανέβηκε ψηλά για να το κλώσει στα σύννεφα. Χάθηκε. Μη γυρεύεις να με δεις. Μόνο νιώσε. Με το φεγγάρι απόψε θα σου τραγουδώ. Το πιο παράξενο του έρωτα τραγούδι. Μοιάζει παράπονο από κόσμο μαγικό. Μοιάζει της άνοιξης αθέατο λουλούδι. Κι αν δεν ακούς που τραγουδάω κι όσα σου λέω μυστικά μου, σίγουρα ακούς πόσο πονάω.